διαδικασίε εξπρέ και παρά τι ενστάσει και τι διαφωνίε τη διοίκηση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, όπω οι εργαζόμενοι αποκαλύπτουν, δύο συναδελφοί του, μόνιμοι υπάλληλοι στο τμήμα διοικητικού προσωπικού, μετακινήθηκαν με απόφαση του διοικητή τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο, με πρόσχημα τη στελέχωση μια νέα διεύθυνση τη ΥΠΕ. Σκηνικό που παραπέμπει σε κινήσει ρουσφετολογικού χαρακτήρα όπω περιγράφεται εμφατικά καθώ οι δύο υπάλληλοι που μετακινούνται από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έχουν ω μόνιμη κατοικία του στο Ηράκλειο. Όπω φαίνεται, οι μετακινήσει έγιναν χωρί αντικειμενικά κριτήρια αφού δεν δημοσιοποιήθηκε καμία προς προσόντων ούτε πίνακε αξιολόγηση υποψηφιότητων για μετακίνηση. Αλλά με την αόριστη αναφορά η επιλογή των υπαλλήλων γίνεται από σχετική αξιολόγηση τη αίτησή του. Κάτι που παραπέμπει αυτόματα τη σκέψη σε προεκλογικέ εξυπηρετήσει συμμετέρων. Πολλοί συνάδελφοι κατά καιρού κάνουν αιτήματα να μετακινηθούν και να πάνε προ το Ηράκλειο, γιατί μένουν εκεί. Όμω πάντα η υπηρεσία επικαλείται υπηρεσιακέ ανάγκε και μέχρι να καλυφθούν τα κενά αυτό δεν γίνεται. Όμω αυτή τη φορά είμαστε σε προεκλογική περίοδο και φαίνεται πριτάνευσε η εξυπηρέτηση από τι υπηρεσιακέ ανάγκε. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, από το σύνολο του προσωπικού μόνιμο είναι το 53% ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πανελλαδικά. Στο τμήμα διοικητικού προσωπικού δε στις 38 οργανικές θέσεις, μόλις 23 είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συνεχώς αποδυναμώνεται με μετακινήσεις προσωπικού προς άλλους φορείς με αποφάσεις της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ. Αφού για του διοικούντε προφανώ η εξυπηρέτηση μετέρων υπερτερεί από τις υπηρεσιακές ανάγκες που σε άλλες περιπτώσεις επικαλούνται. Παρά το ότι η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τη διαφωνία της και μάλιστα γραπτός στις μετακινήσεις, ο διοικητής της 7ης είπε, προχώρησε και μάλιστα μέσα σε μία μέρα αυτόματα εξέδωσε τις δύο αποφάσεις για τις μετακινήσεις. Αυτό έγινε προεκλογικά, καθαρά για να δικαιολογηθεί η μετακίνηση κάποιων προς το Ηράκλειο και να εξυπηρετηθούν κάποια αιτήματα που υπήρχαν. Δητή η αντίδραση και η διαμαρτυρία των εργαζομένων που αφενός θηλητεύουν τις μετακινήσεις προσωπικού χωρίς κριτήρια και ζητούν ένα σύστημα μετατάξεων με απόλυτη διαφάνεια αλλά και με ταυτόχρονη κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν.